Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση, όπως είναι το 8ο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Media Infocom Cyprus 2016. Η ψηφιακή οικονομία σήμερα εισφέρει το 1/5 του παγκόσμιου ΑΕΠ και αποτελεί ισχυρότατο καταλύτη ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία. Τα εκτιμόμενα ωφέλη που θα αποφέρει στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αυτή της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και της διασύνδεσης της με άλλες τεχνολογίες είναι τεράστια με το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα για τον πλανήτη να αποτιμάται στα 103 δολάρια μέχρι το 2025. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσπαθήσουμε για το δικό μας ψηφιακό μετασχηματισμό, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και προς μια κοινωνία που θα διασφαλίζει για όλους την ισότιμη συμμετοχή στην πρόοδο, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συνοχή, η νέα γενιά πρέπει να στραφεί στις δυνατότητες νέων ψηφιακών τεχνολογιών και στην προσπάθεια για τη διάδοση της ψηφιακής κουλτούρας. Για να δούμε τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο να ξαναβρίσκει τον ορθό βηματισμό της στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου. Καθιστώντας την κοιτίδα τεχνολογικής ανάπτυξης Digital and Startup Nation, βαδίζοντας στον δρόμο που έχουν χαράξει χώρες όπως η Εσθονία και το γειτονικό μας Ισραήλ. Κλείνοντας, όπως ίσως να θυμάστε, ένας από τους στόχους που έθεσα ως νέος πρόεδρος της Βουλής ήταν και η αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών της Βουλής. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι δρομολογήθηκε ήδη η διαδικασία βελτίωσης των υφιστάμενων τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτει η Βουλή, ενώ μελετάται η εισαγωγή νέων έξυπνων σύγχρονων λύσεων με σκοπό την απελπισματικότερη λειτουργία των μηχανισμών της. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Σολομών Κυριάκου, τον Διευθυντή του ΤΥΠ και άλλους που με την πρωτοβουλία και την προσωπική του συμμετοχή μας βοηθούν στο σχεδιασμό αυτής της τεχνολογικής αναβάθμισης της Βουλής. Θέλω να το αντιληφθείτε ως μια ριζική αλλαγή, όχι απλώς μια βελτίωση, που θέλω να πιστεύω ότι πριν το τέλος της θητείας μου δεν θα υπάρχει ούτε κόλλα μέσα στη Βουλή. Υπάρχει μια αντίδραση από πολλούς βουλευτές ή υπάρχει το επιχείρημα, να πω, ότι μα οι παλαιότεροι βουλευτές και έδιδα διάφορες απαντήσεις. Στη ζωή μου, ό,τι έβαζα στόχων, πάντα με βοηθούσε η τύχη. Εψές πήγα στο Δάλιν, καλεσμένος από τον Δήμαρχο του Δαλιού, για την παρουσίαση ενός βιβλίου, όπου η συγγραφέας ήταν 91 ετών. Τέλειωσε μόλις το δημοτικό σχολείο και είπε ότι έγραψε το βιβλίο της ολόκληρο στο portable computer της, το οποίο ευχαρίστησε πρώτα, διότι αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, δεν θα είχα τα χέρια να πιάρω πένα και να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο. Άρα, εψές, μου έδωσαν ακόμα ένα νέο επιχείρημα, ότι και 91 χρονών να είσαι, βουλευτής ιδιαίτερα, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το portable computer αντί το χαρτί. Και θα εισηγούμουν να κάνουμε και μια σκέψη, ίσως και με τη δική μας συμμετοχή, να τιμήσουμε αυτήν την κυρία. Ευχαριστώ πολύ.